Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Αγάπη μας για πάντα ένα τη χαιρούμαστε. Την αγάπη μας για πάντα ένα τη χαιρούμαστε. Όπως τα φιλί κουτούνια ένα ερωτευκούμαστε. Όπως τα φιλί κουτούνια ένα ερωτευκούμαστε. Γεια σου Μιχάλη. Στις αγάπης τα παλάθια ένα κατοικήσουμε. Στις αγάπης τα παλάθια ένα κατοικήσουμε. Και αν τα μάχτη ζωή μας ένα την ζήσουμε. Και αν τα μάχτη ζωή μας ένα την ζήσουμε. Σε στράτες του κόσμου ένα παραπατήσουμε. Μέσα στράτες του κόσμου ένα παραπατήσουμε. Και τους όρκους της αγάπης ένα τους κρατήσουμε. Και τους όρκους της αγάπης ένα τους κρατήσουμε. Γεια σου Νάντια. Πας του έρωτα τα αντζιστριμμάνα μου επικιαστικά. Πας του έρωτα τα αντζιστριμμάνα μου επικιαστικά. Την αγάπη της ζωής μου ήβρα κι αγκαλιάστηκα. Την αγάπη της ζωής μου ήβρα κι αγκαλιάστηκα. Καλησπέρα, αγαπημένοι φίλοι της παραδοσιακής βραδιάς. Σήμερα είναι μια μέρα όπου υπενθυμίζει σε όλους μας πως η αγάπη αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο στη ζωή όλων μας. Από τα πανάρχια χρόνια μέχρι τις μέρες μας, η αγάπη τραγουδήθηκε όσο κανένα άλλο συναίσθημα. Επιλέγουμε και τραγουδούμε τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια για τον έρωτα. Τραγούδια από την Κύπρο, τα ελληνικά νησιά, Αιγαίου και Ιωνίου Πελάγους, τη στεριανή Ελλάδα, τη Μικρά Ασία. Τραγουδούμε τον έρωτα που οι αρχαίοι Έλληνες θεοποίησαν και έταξαν ως θεά του την Κύπριδα Αφροδίτη. Τον έρωτα που γι' αυτόν η Σαπφό και ο Αλκαίος, 6 αιώνες, έγραψαν τα γλυκύτερά τους ποίηματα. Τον έρωτα
που γι' αυτόν ο αρχαίος τραγωδός Σοφοκλής στην Αντιγόνη διακηρύττει. Έρος ανήκατε μάχαν. Τον έρωτα που ο ανώνυμος λαός του αφιέρωσε τα πιο μελωδικά τραγούδια του. 14 Φεβρουαρίου, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Μιχάλη μου, αυτό είναι το υπέροχο εισαγωγικό για τον έρωτα, αλλά έχω μια αναπορία, θέλω να σου πω κάτι. Εν είσαι χαρούμενος που πόψεσαι στην παραδοσιακή βραδιά, Αντζόν, είσαι έσω σου. Κοίταξε, είναι που θέλει να απαντήσω. Θέλει να βάλει. Δεν ήξερα αν είναι ρητορική ερώτηση, δεν ήξερα αν υπάρχει απάντηση. Αν θέλει να δώσει απάντηση. Κοίταξε, πρέπει να πω ότι και εδώ το στούντιο ναι. Είναι και εδώ μέσα σπίτι μου. Νιώθω πολλά ευχαρίστα και χαίρομαι που είμαι εδώ. Κάμνης για βουλευτής, Μιχάλη μου, να βάλει. Θέλω να πω το εξής όμως ότι ναι, τον έρωτα που γι' αυτόν η Σαπφό και ο Αλκαίος 6 αιώνες π.Χ. Δηλαδή το παρέλειψε στο π.Χ. 6 αιώνες π.Χ. έγραψαν τα ωραιότερα τους ποίηματα. Και έτσι και ο ανώνυμος λαός, οι μελετητές έχουν χωρίσει τα παραδοσιακά μας τραγούδια σε κατηγορίες. Η μεγαλύτερη κατηγορία παραδοσιακών τραγουδιών είναι τα τραγούδια της αγάπης. Μάλιστα. Νάντια Χαραλάμπους, καλώς όρισες στην παραδοσιακή βραδιά. Εσύ είσαι χαρούμενη που απόψε είσαι εδώ μαζί μας. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας. Καταρχήν, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλώς όρισες και εσύ. Ευχαριστώ πίσω πάρα πολύ. Να σου ζήσουν τα κοριτσάκια σου. Και από αυτό φαντάζομαι είναι ο μεγάλος ερώτας της ζωής σου, αφού είμαστε σε νύχτα ερώτα. Λέω της Νάντιας πριν, νιώθεις ερωτευμένη. Το πω. Πέτω. Με το γιο μου είπε, κύριε Ορφανίδη. Και ο γιος μου είναι Ορφανίδης. Λοιπόν, καλώς όρισες, Νάντια μου. Καλώς σας βρήκα. Χριστόδουλε μου, απόψε θα αφήσεις τα αποτυπώματά σου. Κάπου εδώ. Πού να τα αφήσεις τα αποτυπώματά. Και μετά θα ψάξω να τα βρω μόνος μου. Α, μάλιστα. Καταφέρνεις τα πάντως. Προσπαθώ. Το παλεύω. Άριστα, το λέμε εμείς που σε παρακολουθούμε. Καλώς όρισες στην παραδοσιακή βραδιά. Καλώς σας βρήκα. Και ελπίζω να γράψεις τίποτε όρισες, πόψε. Να σου ζήσουν τα κορίτσια σου. Ευχαριστώ. Ξέρεις πώς είναι. Έχεις και εσύ κορίτσια. Ναι, αυτός είναι ο ερώτας ο μεγάλος. Ο μεγαλύτερος πατέρα με τις κόρες. Θέλω να ρωτήσω τον επόμενο καλεσμένο μας. Τελικά είναι το αλατοπίπερο της ζωής ο έρωτας. Και όχι μόνο. Αν επαρομοιάζεις τον έρωτα με κάτι εκτός που το αλατοπίπερο, έτσι από την κουζίνα, τι θα ήταν. Τα κουβέπια τη μαμά μου. Αναγείο μου! Αγίωσες μας πραγματικά, αλλά αρέσκει μας η απάντησή σου. Ο Σταυρής μας είναι εδώ μαζί μας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Να σου ζήσουν και εσένα τα κορίτσια σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς όρισες και εσύ πίσω, εκεί που ανήκεις πλέον. Είμαι πολλά χαρούμενος που είμαι μαζί σας, καταξιωμένοι άνθρωποι εδώ. Εντάξει. Να το ζήσουμε και τούτον παραδοσιακή βραδιά. Και εγώ Κυπρέος είμαι, και εγώ παραδοσιακός είμαι. Όχι μόνο είσαι Κυπρέος, μας έκανες και περήφανος, αλλά χρησιμοποιούσες και την κυπριακή διάλεκτον κατά κόρον. Έτσι MasterChef. Όποιος καταλαβαίνει. Ήταν μια χαρά. Όποιον του αρέσει, σπίτι του. Ας κλείνει την τηλεόραση. Σκεύος Πολυκάρπου, Σκεύο μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Εγώ σχεδόν περίπου μετά από ένα χρόνο είμαι ξανά εδώ στο στούντιο. Διαφορετικό στούντιο, μπορώ να πω. Διαφορετικό, ναι, κάναμε αλλαγές. Ναι. Αναβαθμιζόμαστε. Σήμερα. Ναι. Σήμερα 14 Φεβράρι, να πω για δημόσια να μου ζήσουν οι ερώτες με δύο μου κόρες. Άλλος με τις δύο κόρες. Ναι. Και η γυναίκα μου που μου έκαμε τις κόρες. Ευτυχώς που τη θυμήθηκε και τη γυναίκα σου. Είναι αρφίδιζα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και να πω και έναν ευχαριστώ του Σταυρή. Πού ήταν η παρέα μας πέρσι στο lockdown, παιδιά. Ήσουν πραγματικά. Είναι αλήθεια. Σωστό. Πόσα λεφτά μου φάει και ευκαιρίες πρόδος. Να πούμε, στέλνει πολύ σκόμα στο ράδο. Έχει σημασία αν η νίκη. Έχει σημασία το τι κάνεις μετά από τους διαφορετικούς. Έμεινε το στίγμα του Σταυρή. Ξέρει τον όλη η Ελλάδα πλέον. Είναι ο Σταυρής, τέλος. Είχατε πολλά μηνύματα τώρα. Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια για το MasterChef και για το Σταυρή μας και για την πορεία του. Είμαστε εδώ λοιπόν στην παρέα μας απόψε ένας καταξιωμένος τραγουδιστής, ένας εκπληκτικός τραγουδιστής, μια υπέροχη φωνή, είναι ο Εύρος Αντωνίου και θα μας ταξιδέψει με το αρμενάκι του. Thank you.
Το λουλουδάκι του Μαξί, το λουλουδάκι του Μαξί, το λουλουδάκι του Μαξί, πώς θα με πάρει μου ταξί. Όχι μου ταξί, πώς θα με πάρει, Παναγίτσα μου μακάρι, Παναγίτσα μου μακάρι, μου ταξί, πώς θα με πάρει. Το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού, το λουλουδάκι του βουνού δεν μ' άφησε καθόλου. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ κι εσύ. Αφού μου ένταξε πως θα με πάρει, Παναγίτσα μου μακάρι, Παναγίτσα μου μακάρι, μου ένταξε πως θα με πάρει. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εύρο. Έπεται και συνέχεια εδώ στην παραδοσιακή βραδιά μας. Ξεσήκωσε. Και πάμε να καλωσορίσουμε τους λαϊκούς μας ποιητές. Πάντα λέω ότι την ίδια Νατάκα θα την πει και λαϊκή ποιήτρια με αυτήν την υπέροχη εμφάνιση. Είναι η Αργυρούλα μας, όμως τα καταφέρνει εκπληκτικά στο τσάτισμα. Καλωσόρισες, Αργυρούλα. Από την καλησπέρα μου στην Κύπρο μας να φτάσει. Να ακούσει ούλον το νησί. Στη χώρα μου που είναι μισή, Τσερίνιαν ο Σκαρπάση. Καλώς όρισες, Αργυρούλα μας. Να καλωσορίσω τον αγαπημένο μου Πανίκο Μουσκοβία. Εν η χαρά μου κάμποση και ο κόσμος σας με κρίνει, ήρθε και ξαναέλαψε το στούδιο Γαλήνη. Ευχαριστώ, Πανίκο. Από εκεί και για την Αργυρό, όμως. Βεβαίως. Την κόρη μου, την Αργυρούλα. Την Αργυρούλα. Τούν τα μαγιά σου τα γρυσά. Θυμίζουμε βασίλισσα στην κυριολεξία. Εγώ έναν παρατηρώ. Ό,τι φορίζεις Αργυρό, πάνω σου πιάνει αξία. Τα είναι. Πάρης Κληρίδης, καλώς όρισες, Πάρη μας. Αντικατάσταση θεών στον Όλυμπο Νεγίνη, και η Αφροδίτη έκλαψε αφού επήρεν τζέαψε Νεγίνη και Γκαμίνη. Άμαν ο Δίας δήλωσε τις ανακατατάξεις, πήγαν κοντά γονατιστή και είπε «Γιατί να γριαστεί δία μου να μ' αλλάξεις». Και έμπηξαν τις φωνές επιάντων οι δαιμόνοι, λαλή ήβρα καλύτερη που σ' έναν ομορφύτερη την άντρην Καραντών. Μπράβο! Λάωρεο! Έλα να σου πω, θέλω να μου το γράψεις εδώ γιατί άρεσε μου πολλά. Να μου το δώκεις μετά να το βάλω έτσι στο σπίτι. Καλησπέρα σας και επί της ευκαιρίας να σου συγχαρούμε για τον νεογέννητο να σας ζήσει η κοράτσα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Η κοράτσα σας, το νέο κλίμα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας έχουμε μία ανεκπλήξη. Μία αγαπημένη φωνή, μία κυρία που έχει συνδέσει το όνομά της με την κυπριακή παράδοση, μία κυρία με κάπα κεφαλαίο, αγαπητή σε όλους, η κυρία Κούπελαγία, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυριακού μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι η Άντρη. Η Άντρη είμαι. Τι κάνεις, Κυριακού μας. Δόξα σοι ο Θεός. Καλά. Είμαστε στον αέρα, στην παραδοσιακή βραδιά, στην αγαπημένη σου εκπομπή που παρακολουθείς κάθε Κυριακή βράδυ. Λοιπόν, ναι. Είμαστε στον αέρα, αν επιτρέπεις μας το, ναι. Και... Ακούεις σε ούλη Κύπρος τώρα. Άκου να σου πω. Ακούω.
να χαίρεσαι τις κόρες σου και ό,τι ποθείς να βρίσκεις. Ευτυχισμένη να περνάς παντού, όπου μην ίσκεις. Να τα σε καλά, Κυριακού μου, έντια ο Μιχάλης Δαμεάν. Μην τον αφήκεις παραπονεμένο. Δεν την το Θεό, καλά μακάρι να σε. Άκουσα που μου φώναξες, μα επεθύμησα σε. Μάνα μου, Κυριακού μου. Άκου συνέχεια. Για κάτι που είμαι σίγουρη τη γνώμη μου λαλώ την. Για την Κυπριακή βραδιά είσαστε πάντα πρώτοι. Ευχαριστώ. Δώσα συγχαρητήρια μαζί με τον Μιχάλη που κάνετε την εκπομπή πάρα πολλά μεγάλη. Είσαστε η μαστόρη δικιό σας. Εσύ είσαι η μαστόρισα, η μία και μοναδική, κυρία Κούπελα. Για Μιχάλη μου θες να πεις κάτι. Μαστόρισα, okay. Ξέρεις ότι υπόψε θα έχουν την τιμητική του στα τραγούδια σου. Θα τραγουδήσουμε 4-5 από τα δικά σου τραγούδια που μας άφηκες. Κληρονομιά νόημα σε όλους τους απανταχού της γης Κυπρέους και όχι μόνο. Να είσαι καλά, Μαστόρισα. Να είσαι καλά, Κυριακού μου, την αγάπη μας. Άκου, Άντρη, άκου. Ακούω. Εύχομαι εις το σπίτι του να νιχαράζει ο πλούτος. Φωνάζει με Μαστόρισα και ο Μάστρο μου εντούτος. Κυριακού μου, έλα να σου πω. Σήμερα είναι 14 του Φεβράρη. Είναι η μέρα που γιορτάζει ο έρωτας. Έγραψες πολλά ερωτικά δυστυχά, θέλουμε να μας πεις ένα. Έγραψα τα, αλλά να μην σου τώρα θυμηθώ ποιον είναι το καλό να σου το πω. Είπε, μα τσενούλα καλά τα δικά σου. Θέλω έναν καλό. Όσες αγάπες σ' αγαπώ, να τα ριάλια κόσμου, είχε να δώσω να σας δει κάθε φτωχός του κόσμου. Ευχαριστούμε, Κυριακού μου. Καλό βράδυ, να έχεις υγεία και να ακούμε πάντα τα τραούθια σου. Μιχάλη, νομίζω... Παρομοίως, ό,τι πεθυμάται. Γεια σου, καλό βράδυ. Φως μου. Εν ήταν να δώσω να σας δει κάθε φτωχός του κόσμου, κάθε φτωχός του κόσμου. Γεια σου! Συνεχίζουμε με τα ερωτικά μας δύστιχα και πάμε στην Αργυρούλα μας. Αγάπη είναι η θάλασσα και ερώτας ο άφρος της. Κι αν έχει λίγα τσιμάτα, τσινά είναι τα προβλήματα. Μα πνιούνται όμπρο στις μα πνιούνται όμπρο στις. Τη νύχτα μπορεί να παντρευτείς, σκεφτούτζε με ένα λίγο, σκεφτούτζε με ένα λίγο. Με τα δικά μου δάκρυα, βουλιάζει και ένα μπλί, ο βουλιάζει και ένα μπλί, ο. Αγάπη σήμερα για αυτόν που με φέραν, για αυτόν που με φέραν. Θα ντραπώ και να το πω, αφού και γιώνει αγαπώ, γιορτάζω κάθε μέρα, γιορτάζω κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι το ερωτικό δυστυχό που είπα είναι της μάνας μου, της Στέλλας Μοσκοβία και μια απάντηση σε εκείνους που ρωτούν που ποιον επήραν που τσατίζω. Μάλιστα. Μιχάλη μου, εσύ τι έχεις να πεις. Εγώ θέλω να πω, είπα έναν ωραίο ερωτικό μες στο Facebook από το φίλο μας και τακτικό μας τηλεθεατή, τον Γιώργο Φλούρη που είναι στην Αθήνα, εκ Παραλιμνίου. Τον περιμένουμε να έρθει. Με την πρώτη ευκαιρία και έγραψε.
Έρωτας ήρθεν γύβρεσε, πάνω σου εν να μείνει. Έντζε συνάχην που περνά τρεις μέρες μας πυρήνει. Του Γιώργου του Φλουρί. Ωραίος. Αυτά είναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε ερωτευμένο, έχουμε ερωτευμένο μες στο στούντιο και μαϊρεύκει και καλά, να το αφιερώσουμε έναν τραούδι. Επειδή υπόψε μαζί μας και είναι με το ετερονίμηση, Σταυρή μου, αφιερώνουμε το στην Ελενάρα σου. Σαβγίνα μπαρπουνάρα μου, έλα μπράτια το δίσου και μέλινο σταυρί σου. Έλα μπράτια το δίσου και μέλινο σταυρί σου. Ελένη μου, τες τρεις ελιές που πεθυμάστε σαν καλιές, τα θάσοντα σου μάδια εγκάμα με κομμάτια. Τα θάσοντα σου μάδια εγκάμα με κομμάτια. Ελένη μου, Ελένη μου, άσπρη σμίδα Ελένη μου, εν το φιλί σου μέλι και ποιος εμπούν το θέλει, εν το φίλι σου μέλει και ποιος εμπούν το θέλει. Ασυναίσθητα, Μιχάλη, έκαμε μια δήλωση που νομίζω ότι θα έχει, πώς να το πω, θα αναταραχθεί ο κόσμος. Είπε στο Σταυρί ότι εμέλει. Εν το λάλη τσεμέλιν το Σταυρί. Το φαΐ μου, εγώ. Το φαΐ σου μπορεί, αλλά ο Σταυρίς μέλη, ναι, ναι, ναι. Αποκλείεται να μην συμφωνά στη δήλωσή μου η κοπέλα του. Η κοπέλα του σίγουρα συμφωνά, αλλά να είναι μόνη. Σταυρί μου, εύκαλες το όνομα στο MasterChef. Εύκαλα εδώ και τώρα, εύκαλε και η Αγγελένα τώρα προς τη φορά προς τα έξω. Έμαθα μαζούλη τώρα. Εντάξει, είμαι πιστός, αγαπώ τη. Μάνα μου! Ακάνει, ακάνει πολλά. Πειράζει, να κάνει. Καλά κάνει, καλά κάνει. Λοιπόν, μια τσέκαμε στη δήλωση. Είναι ωραίο να υπάρχει ζήλια στη σχέση. Με μέτρο. Ούλα με μέτρο. Εσένα αν έχει μέτρο. Όχι. Λίγο παραπάνω. Δηλαδή έξω της πόρτας να βγει να ζήσω ως ζάχαρη της γιώτης, θα να φάνε και γαμπάτσο. Καλά σου πάνω. Ερώτησες την ποψή για να έρθεις. Όχι να με κουράσει. Εννοείται, εννοείται, άντρε μου. Είμαστε και σκαγιώτησες, βρίσκει με εύκολα. Προσέχω, τι θωρείς. Τζεφάν, εν τζεφάν. Θωρέ, χαμέ, με θωρείς. Ελένα μου, είναι όλα υπό έλεγχο. Παστού τον άντρη, επέτρεψε μου. Επιτρέπω. Σόλ μινόρε, πάλι το ίδιο. Ελένη μου, Ελένη μου, άσπρη σμίδα, Ελένη μου, το χέρι μου να πιάνεις, μα θέλω να τα κάνεις. Νάντια, με λάσεις πω, θα κάνουμε τα πρώτα 5 χρόνια. Όχι, εγώ και τα 15 που είμαι παντρεμένη και είμαι με την Ελένα. Την ίδια. Και σου πέρασε ακόμα. Όχι, βέβαια. Ζηλεύκεις το ίδιο. Αγάπη μου, φιλέ, τα ρούχα σου να έχει τα μισά. Δηλαδή, κάνει σκηνές του άντρα σου, δηλαδή, κάνει το κινητό του τη νύχτα. Όχι, κινητά δεν πιάνω. Πάω κάθε μήνα στο δικηγορικό γραφείο και ελέγχω ποιε είναι οι καινούργιε τα. Δικηγορίνε είναι στο. Είναι άλλο, ρε παιδιά, sorry. Πρέπει. Κάνει τα τούτα, Νάντια. Είσαι που τζίνε, Νάντια. Ναι, είμαι. Να είσαι, εμπειραζόμαι μαζί σου. Εσένα, ναι, έχουμε ζήλια στη σχέση στο σπίτι. Η γυναίκα μου έχει μου εμπιστοσύνη, αλλά αν πει αυκαλυνήσει, είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Να δεχτείς. Ένα λεπτό, γιατί, Μιχάλη, μιλά σου πω, η Ξένια ζηλεύκει. Έτσι όπως την είδα, έφαγα καπενιά. Όχι, έχω χαπαρίζει, μάλλον. Εσύ. Εσύ. Ούτε εγώ χαπαρίζω. Εμείς δεν ξέρουμε να μπορούμε το πράγμα. Καλό. Εγκαλόν το δω. Τι σημαίνει ότι η λέξη δεν ξέρουμε. Εγκαλόν να μένεις ζηλεύτης. Γιατί δεν πρόβλημα υπάρχει. Το καλύτερο πράγμα είναι τούτο. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος, Μιχάλη μου. Εν και όχι πολλά καλά. Κόμμα τα 40 εκεί είσαι από ένα θερμό χειροκρότημα αξίζει τους πραγματικά. Να στείλουμε την αγάπη μας η Ξένια που περνά μόνη της αυτήν την μέρα. Θέλω να μου πεις εσύ την ημέρα γιορτάζεις την Ασπέ να πάρεις ένα δώρο της Ξένια. Όχι. Εμείς την ημέρα δεν το γιορτάζουμε. Γιορτάζεις κάθε μέρα. Υπάρχουν άλλοι Αγίοι να τους γιορτάζουν όπως είναι ο Άγιος Αγάπιος. Μάλιστα. Που γιορτάζει τον Μάιν και φέρνει μας αγάπη νουλούς ο Άγιος Αγάπιος.
Ο Βαλεντίνος εξανικό πράγμα. Είμαι για μας της παράδοσης είναι ο Άγιος Αγάπιος. Ο Άγιος Αγάπιος, στις πόσες είναι? Νομίζω στις 5 του Μάια, δεν κάνω λάθος. Είναι και τα γενέθλια του Γαλήνη, έπρεπε να του λαλούν αγάπη. Ναι, σου πάει όμως το Αγάπιος. Ξιάστο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να θυμηθούμε τα δώρα που έχουμε για σας, εδώ τους τηλεθεατές μας. Θα ξεκινήσω με το μεγάλο μας δώρο, τη λαμπρέτα μας, ένα σκούτερ αξίας 3.800 ευρώ, το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε τηλεφωνώντας το 932-202. Κάθε μήνα ένας τυχερός από εσάς μπαίνει στην κλήρωση για μια περιποίηση αυτοκινήτου, Car Valentine's αξίας 150 ευρώ, από το Care Cargos. Και επιπλέον, κάθε εβδομάδα διεκδικείται μία περιποίηση σώματος από το Donna Laser Beauty Center αξίας 150 ευρώ. Δεν ξέρω αν την αγαπάτε για την ωραία. Εμείς πάντως αγαπούμε την, γιατί είναι υπέροχη. Και είναι η Έλενα Ανδρέου και είναι απόψε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά.
Κυρίες και κύριοι, τέτοια φωνή, τέτοιες ερμηνείες από αυτόν το κορίτσι, πραγματικά σου αξίζουν χίλια μπράβο να συνεχίσεις να μας ανατριχιάζεις. Γιατί όποτε σε ακούμε, ανατριχιάζουμε ολοκλήρη. Θα μείνεις στο παλκόν και έρχομαι εγώ δίπλα σου για να τραγουδήσουμε έναν τραγούδι της μαστόρης σας, το αγαπημένο σας. Τσίπα σου χτενείς του Λίο. Τώρα σε ποιον να το αφιερώσετε, αφήνουμε το πάνω σας. Σου άντρη καραντώνει. Τσίπα σου χτενείς του Λίον, τσίπα σου χτενείς του Λίον, και φεδεκείς που το γυαλί, και φεδεκείς που το γυαλί. Μ' αγάπωσε όπως είσαι, κι αγαπώ όπως είσαι, τζάστι εδώ σε πελί, τζάστι εδώ σε πελί. Γεια σου Καρβέλα. Με τα κόφκι στα μαλλιά σου, με τα κόφκι στα μαλλιά σου, άφηστα να κρεμαστούν, άφηστα να κρεμαστούν. Και να σε καρτσελετήσω, και να σε καρτσελετήσω, με τη μάνα του Χριστού, με τη μάνα του Χριστού. Σου να με πιστεύεις, με να ακούεις κανενού, με να ακούεις κανενού. Κι έχω σε ζωγραφισμένη, κι έχω σε ζωγραφισμένη, στην καρδιά μου και στο νου, στην καρδιά μου και στο νου. Ευχαριστούμε, Έλενα. Ωμπρε τίτσι μου μίτσο στο μόν που τροσαρκολουβάνα που τότε που σ' αγάπησα τα γρόνια μολιάνα. Χαριστώντας εμέ χωρίς που σε βουρώ, που τα πίσω κλαμώντας. Μουσική
Λουβάνα, Λαλή Σταυρή, το τραγούδι, θέλουμε να μας πεις την Αρκολουβάνα με τι τη συνοδεύουμε. Την Λουβάνα. Αρκολουβάνα, Λαλή, το τραγούδι. Δεν το ξανακούσανε πια τόσο βαθιά. Οκ. Θέλαμε και κάτι που είναι ξύρεστα. Την Λουβάνα συνήθως κάνουμε τη σούπα. Μάλιστα. Που μαθαίνει η μαμά μου. Κάνουμε την πολλά ωραία. Εντάξει, εγώ... Πριν τον καλό λόγο, νομίζω που τρώμε την Λουβάνα, κάτι έτσι. Έτσι, αυκολέμονη που τρώμε, άντρε μου πριν. Μετά τον καλό λόγο τρώμε την αυκολέμονη, πριν το μεσημέρι τρώμε Λουβάνα. Καλές περιοχές. Έλα σου πω, να έφαγε σου πάντη τον καλό λόγο, να έφαγε σούβλα. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω κάτι τον Μιχάλη, τον Χατζή Μιχαήλ. Μιχάλη μου, τι είναι το μάκαρον? Τι είναι το? Το μάκαρον. Λάζω σωστά? Ναι, ναι. Μάκαρον, το μάκαρον. Μακαρόν είναι, παιδί. Κοιτάξτε, δεν ήξερα να μπορεί, αλλά από τον τρόπο που λέει, πρέπει να κάνει πολλά γλυκή πράγμα. Πολλά γλυκή πράγμα και το πράγμα που στέρισε του σταυρί μα την νίκη στο Masterchef. Μα γιατί έτσι κάει, ρε σταυρί μου. Εντάξει, νομίζω έβαλα άλλα σαν τη ζάχαρη. Εγώ γάμα το αλμυρό. Δεν πειράζει, στέρισε μου την νίκη, αλλά εδώ και μου άλλα πράγματα. Και είμαι πολύ χαρούμενο για αυτό. Τι πήρε από το παιχνίδι? Αγάπη πολύ μου τον κόσμο, γιατί δεν περιμένω να πάω να μαγειρέψω κάπου για να δείξω ποιο είμαι. Και να βγω έξω και να πω «Ουάου, δηλαδή είμαι πως το πρώτο της Δημοκρατίας», ας πούμε. Η αλήθεια, υποδεχτήκασαι με... Ναι. Δεν τσεχαπούν τον Ούλη σαν εσέναν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μιλώ για συγκεκριμένο, εντάξει. Να τα διευκρινίσουμε. Εντάξει, όπως νιώσα σαν εθνικός ήρωας, να το πω, ανοίξω. Εγώ δεν πολλά μεγάλο το πράγμα. Αλλά εδώ και μου έτσι που το έχει γεννήσει στο αεροδρόμιο, πάνω. Την αγάπη τον καιρό που ταξιδεύκαμε. Εντάξει, πολύ σημαντικό να έχει επαφή με τον κόσμο και να ξέρει ότι τούτο που κάνει. Αγαπά το και ο κόσμος ταυτόχρονα. Μάλιστα. Χριστόδουλε μου, αν είχες τώρα έτσι το σταυρί στην κουζίνα σου και ελέσου να σου κάνω ό,τι θέλεις, τι πιάτο θα του παραγγέλνες? Πριν πω από, να, αυτό, να πω κάτι άλλο, ο σταυρί πήγαινε καλά γιατί ήταν ο εαυτός του. Και αυτό είναι κέρδισε τον κόσμο. Δηλαδή, εκτός που ότι οι κόρες μου επατήσαμε, στέλνα μηνύματα για το σταυρί και τώρα που το βρήκα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Κάμε κάτι πίσω. Κάνεις καρτές. Ναι. Κοίταξε, από τα χέρια του σταυρί θα τρώω τα πάντα. Επέμα στο αγαπημένο σου φαΐ. Εντάξει, τρώω τα πάντα. Και εγώ τα κουβέπια της μάνας μου τρώω τα πάρα πολλά, ειδικά τα κουβέπια της μάνας μου, ναι. Να μας πει να αντί, αγαλώ. Εγώ θέλω κουβέπια που η μάμα του σταυρί. Πολύ που κρατούν γραμμή, να κόψω κάτι. Έλα, σου πρέπει να κάνει κουβέπια και να διάτε... Ναι, με πράγμα πουλούμε. Delivery. Τόσο καλά τα κουβέπια της μάμας σου. Ενούλα τα φάγα. Δηλαδή, πήρες που τη μάμα σου και με ρεύκεις. Όχι, εξήγησε εντελώς στοιχεία του τον ουλό. Απλά τα φαγητά της μάμας του κάθε νου στο σπίτι του, σίγουρα και όμουν να θυμάται για πάντα στη ζωή του. Με παίρνεις όρκο. Έλα σου πω, η Έλενα μαγειρεύει σπίτι. Η Έλενα ξέρει αυκάλει από μάθηκα της. Πολλάκι να με τούτε την Έλενα. Έχει τα καλά της και αγάδης. Διότι πότε θα πάει σε εσώ με τα που λαλίζαμε. Να πάω. Εντάξει, να παραγγείλει, να φάει άμα λίγο, αλλά συνήθως μαγειρεύω. Τι είναι το φαγητό που θα της μαγειρέψει και θα το ευχαριστηθεί? Τώρα για το Valentine's. Τι θα της μαγειρεύεις απόψε αν ήσουν εκεί? Σίγουρα ένα φιλέτο μοσχάρι, βοδινό έτσι για την περίσταση με ένα ωραίο γλυκό. Αλλά δεν είναι το φαΐ, δεν είναι το φαΐ, είναι η εμπειρία. Τα κεράκια. Κύριε Χριστόδουλε, ο έρωτας περνά από το στομάχι? Ναι, πιστεύω. Ναι. Μάλιστα. Σκέφτομαι εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό. Ποιο? Περνά από το στομάχι, είναι ο έρωτας. Η γυναίκα με πρώτη φορά που ήρθε σπίτι μου, μαγείρεψα τη. Μαγείρεψε τη εσύ. Είναι ήρωας, χειροκρότημα, χειροκρότημα. Το αποτέλεσμα. Ηρωίδα να πεις, όχι ο ήρωας. Το αποτέλεσμα την Τζαμέζιν κουνιέτα μου μάρτυρας, ξέρω να μαγειρεύω τα πάντα. Ναι. Σταυρί μου είναι ο επόμενος καλεσμένος. Απλώς, άκου να δεις με το σταυρί μου, τον έβλεπα που κάνουν τα πιάτα τα κουρμέ. Ναι. Σταυρό μου, έχω ένα πρόβλημα με τα πιάτα που παρουσιάζει τα κουρμέ. Φίλε, δεν τον design. Για να χορτάσω, να θέλω να τα πουλήσω νεφρό, ρε φίλε, για να φάω τα πιάτα. Ο Κυπρέος έγκαμνη για τον κουρμέ. Ακριβώς. Έγκαμνη για τον κουρμέ. Απλά και εγώ μέσα της εκπομπής προσπαθώ να πουλήσω τον κουρμέ ως κάτι παρουσιακό που μπορεί να γίνει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Σωστός. Μιχάλη, εσύ ξέρεις να μου τον κουρμέ, ξέρω ότι τον το ξέρουμε. Κοίταξε τον κουρμέ, ξέρω ότι είναι η φατζή μου τζέντρα. Λοιπόν, και θέλω να πω, το σταυρί, ξέρει πολλά ο σταυρίς, ένα πιαστός. Όμως, αν βρεθούμε να του εξηγήσω πώς μαγειρεύω εγώ τη φατζή μου τζέντρα. Με την διάνυση. Ο ίδιος μπορεί να χρησιμοποιεί 6-7 υλικά, εγώ χρησιμοποιώ 17 υλικά. Είναι μια μουτζέντρα που έκαναν οι στετέ μου πριν 70-80 χρόνια. Αξίζει ο κόπος να πιάσει τη συνταγή. Πραγματικά προκαλώσε να μπεις να δεις το επεισόδιο που έφτιαξα φατζές στην εκπομπή με τον δικό μου τρόπο και έχεις να κερδίσεις πολλά πράγματα. Επειδή συντοπίδεις... Έχετε τον ίδιο χαρακτήρα, νομίζω γι' αυτό. Άκουμε. Ας το διακόψω. Άκουμε. Επειδή συντοπίδεις κατάγεται που ήταν ασερή του και η δική μου ήταν η πρώτη κάτοικη των Βρυσούλων που επιέναν και σχολείο στην ασερή του, πρέπει να πω ότι σίγουρα έχουμε τα ίδια υλικά για τη μουτζέντρα. Είναι η ίδια η πηγή.
Πάντως, εμένα, εγώ την μουτζέντρα τρώτη με την Διάνυση, δεν ήξερα να το κάνετε εσείς. Θα ήθελα να είχα ένα μπιάτο. Πέ μας, κύριε... Μου θέλω να τσατιστώ. Πέ, να το πεις. Στην Κύπρο, σεφ, έχει πολλούς. Ακούστε, δώστε βάση. Πά στη μαγειρική βαρύ. Το γείτονα μου το Σταυρίν, βάλω τον πρώτη κλάση. Αυτά είναι. Και έφτασε η ώρα για τις πέντε λέξεις. Ευράσαμε καλά. Θέλω να γράψει και κανένα τσατιστό, κύριε Σταυρή. Δεν πήραμε σε μόνο δάμε για να σε φουμίσουμε, αφού μας έφερες κανένα μπιάτο να φάμε. Πάμε στις λέξεις μας. Ρουσού. Ρουσού. Τι σημαίνει ρουσού. Η ρουσού, η κοτσινού. Κυρία Μιχάλη, ποιος ο νέος μας. Η κοτσινού, η κοτσινού. Είναι η ξανθοκόκκινη. Όπως την άντρη. Πέφτω. Αντέχω καιρός αγαπημένα. Ρουσού, πέφτω, αντέχω καιρός αγαπημένα και πάμε στην αγαπημένη Αργυρούλα. Αγαπημένη μου Ρουσού, είπε να φοβιέσαι σου, πέφτω μα εσέχω. Πέμπω σου γράμμα να σου πω, έχει καιρό που σ' αγαπώ, μακρά σου έναν τέχω, μακρά σου έναν τέχω. Αγαπημένη μου Ρουσού, γλυκιά μου όμορφη λούσου πουτάκο τσινοχώ, κα πουτάκο τσινοχώρκα. Πέφτω και έγκαμω καιρόν, γίνειντο γέμα μου νερό, να φωναντέχω, κα φωναντέχω χώρκα. Σωστό μου. Πέφτω τη νύχτα και μπορώ να αντέξω να θωρώ καιρόν ουφκέρον το κρεβάτι. Αφού με αφήκες και σου αγαπημένη μου Ρουσού, εμπόρα κλείσω μα τι, εμπόρα κλείσω μα τι. Εδώ τα σκονάκια σας, τι γίνεται εδώ. Η Νάντια έγραψε, ο Χριστόδουλος έγραψε, ανεξεταστέως ο Σταυρής. Σκεύω, έγραψες κάτι, έρχεται. Μάλιστα, πάμε στην Νάντια. Θωρώ σε, φύρνουμε κιλό. Αχα. Πέφτω, κουτρουμπελίζω. Αγαπημένη μου Ρουσού, που τον καιρό που σ' αγαπώ, το νου μου βασανίζω. Πολλά καλό, πρώτη Επίπνο. Φορά. 10 μετώνων. Κύριε Χριστόδουλε. Πάμε. Να το πω σαν βήμα. Απλώς ήθελα να κάνω ίσα σαουλίκια. Αγαπημένη μου Ρουσού, βλέπω σε και πέφτω. Και καρτερώ σε πουτσερών και άλλο δεν αντέχω. Εντάξει. Εφτά. Πόσα λίγα. Σούνι όπως πάει, και σούνι όπως πάει. Έντια τα τραούθια που λαλεί, με ξύνε έχουμε λαεί. Τσατιστών έχει σταματήσει κάθε προσπάθεια για καριέρα στο τσάτισμα από τον Χριστόδουλο. Λοιπόν, έκοψες του τα φτερά του, Μιχάλη μου. Κύριε Σκεύο. Χριστόδουλε, με ακούω γιατί μένεις εσύ μέσα στο τέλος. Να το απαντήσω. Μάλιστα. Πέφτω και να αντέχω πιον με τούτον τον πελοκερό, πονώ τα κόκκαλά μου. Αγαπημένα μου παιδιά, ένα πελάνο τελικά.
Τι είναι η λέξη ήρου σου, απάντα τόουλα μου. Έγραψε με το κείμενο. Μάλιστα. Συντάξει τον κύριε Μιχάλη μου. Απαντήσω γιατί είναι ήρου σου. Πολλά καλό. Τόουλα είναι η ξαθοκοκκινομαλούσα. Μάλιστα. Σωστά το είπα, Μιχάλη. Εγγέαξε όπως πείτε. Όχι μόνο μαλούσα και στο πρόσωπο. Θύμησες μας τη μοιραράκι που λέει πορτοροδοκόκκινο. Κάτι τέτοιο. Τι κάνει μοιραράκι. Μα ξέρω τι κάνει. Λοιπόν, Μιχάλη μου, πάμε στο πρωτότυπο μας. Το πρωτότυπο είναι ενός από τους καλύτερους λαϊκούς ποιητές στα ερωτικά που γέννησε εντός ο τόπος του Χρήστου Τσίσου από το Παραλίμνη. Είναι ο παππούς του Χρήστου του Τσίσου που έχει τη Θυμονιά, τους φούρνους Θυμονιά. Ήταν γεννημένος στο Παραλίμνη το 1904 και πέθανε το 60. Μάλιστα. Αγαπημένη μου Ρουσού, εσέν, αζίνα πάνω σου να πέσει, εν αντέχεις. Και εμένα μπα στα κάρβουνα πόσον καιρό να με έχεις. Έχω ένα απόσπασμα εφημερίδας εδώ, ήταν η εφημερίδα Έθνος 21 Ιουνίου του 1924, δηλαδή 20 χρονών ήταν τότε ο Τσίσος, που πήρε το πρώτο βραβείο στον κατακλυσμό της Λάρνακας. Μάλιστα. Τον γράφει εδώ ότι πήρε το πρώτο βραβείο. Επίσης, έχω ένα δεύτερο απόσπασμα από μια άλλη εφημερίδα, τον Νέο Δημοκράτη του 52, που πάλι ο Τσίσος ήταν πρώτος στα ερωτικά δύστιχα του κατακλυσμού άμοχος του. Αυτά. Και ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ πρώτος στην έρευνα πάνω στην κυπριακή λαϊκή ποιήση. Και σε ευχαριστούμε για το έργο που έχεις αφήσει και θα αφήσεις, Μιχάλη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω. Λοιπόν, έγραψες έναν τραγούδι. Δεν ξέρω εντελώς τα ετέρχικα σε σου τα δάθηκα τα τραγούδια που να ακούσουμε. Πάντως πρώτη φορά θα το ακούσουμε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά και είμαστε πανέτοιμοι. Θέλω να πω πρωτού να μπω στο τραγούδι. Ναι. Θέλω να πω ότι καταρχήν να πούμε ότι το τραγούδι είπα σου χτενή στο λίγο που είπατε προηγουμένως να το αφιερώσουμε σε ένα φανατικό παιδί, νεαρό παιδί, φίλο της παραδοσιακής βραδιάς, τον Ανδρέα τον Εργατούδη. Λοιπόν, για να φτιάξω το τραγούδι που λέγεται «Εψέση νύχτα εσώνιζε ψιντρή βασιλιά μου», επήρα τους τίτλους των κυπριακών παραδοσιακών τραγουδιών και τους ένταξα σε έναν τραγούδι. Ποια δεν χρησιμοποίησα το «Εψέση νύχτα εσώνιζε» του Λουλάου Μαρούλα. Πάμε να το ακούσουμε, το Μιχάλη Ιασεμίν, μου. Το Ιασεμίν, το Τέρτιν και πάμε. Το έτσι για surprise. Πάμε. Εψέση νύχτα εσώνιζε ψιντρή βασιλίτσα μου και για να βράσω γύρευκα τ' αγκαλιά σου γλίτσα μου. Στον τείχον των παλιότυχων επία να κουμπίσω. Αχ, λούλα μου, μαρούλα μου, πέρκυσε λησμόνισο. Φωλιάσε μη στην πόρτα σου, ήρθα να το κλαδέψω. Τότε αυτήν της καρτούλας μου έρχημον το γιατρέψω. Πορτοκαλιά του κάραβα ήρθα να σε ποτίσω. Μάτινα για Μαρίνα μας να σε γλυκοφιλήσω. Τζίντρις όμορφες στες στράτες εθιαλάξαν τα μάτια τα γυαλούρικα πολλές καρδιές εκάψαν. Αγάπησα σε που καρδιάς αμάν και χαρικάσε. Μαρού Μαρία Μαρουθιά είχασε και χάσασε. Περτίτσι μου μητσοστόμων έγλεπε με σε κλέψουν. Πάω σε γερομάνισε οι σκάπουλοι να ρέξουν. Με διάλαξες αχτένιστη τσίπα χτενής του λιών. Μόνο λίρα πεντόλιρα χαρίζω σου πρυφείο. Σειρά το μήλον, Ελένη, Ελενάρα μου, αγάπη να σου.
έρχεται και παίρνει προσφυγούλα. Και περεβε και βαραβά, σακάρα μακάρα μου. Μητά σου εσαντανώθηκα και χάθηνη χαρά μου. Τα σκάλα ποιος σε φίλησε, που φορες το καπέλο. Ένας μιτσής που έξερε το βαϊτσι βιτσέλο. Έλα κορούτσε κέντα μου, όλο γρουσό μαντήλι. Πέντε μωρά να κάνουμε, να πουν τον τίλι τίλι. Σαράντα πήχες δίμητων, έραψαν τη βραγκού μου. Το δίσου απομένει μου, έταραξε τον νόμο. Τα ύφηλοι ποδιάδικε και τα νεκταρίου. Να μας ζήσει η Κύπρος μας με θέλημα Κυρίου. Μπράβο σου Μιχάλη μου, πραγματικά παρακολουθούσαμε την κάθε σου λέξη. Συμπεριέλαβες όλα τα τραγούδια, σχεδόν τα γνωστά κυπριακά. Πήρα όλους τους τίτλους και φράσεις που ατραγούθηκα για να χτίσω έναν τραγούδι. Θεωρώ ότι είναι ευρηματικό, είναι ευρηματική ιδέα. Είναι ευρηματικό σαν τις παροιμίες του λαού και νομίζω θα γίνει εξίσου επιτυχία όπως τις πρέπει να πω για τις παροιμίες του λαού που το στούντιο του Γαλήνη ξεκινήσαν. Ξεκινήσαν και τις παροιμίες του λαού. Θέλω να σου πω, έγραψες το τώρα στην καραντίνα το συγκεκριμένο τραγούδι. Πριν μια εβδομάδα. Πριν μια εβδομάδα, φρέσκο, φρέσκο, πρώτη μετάδοση εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Λοιπόν, να καλέσουμε τον αγαπημένο μας Εύρο Αντωνίου για να μας τραγουδήσει η Μπάρπα Γιαννακάκη, η Λούλα μου, Μαρούλα μου, και είμαστε πανέτοιμοι να ξεσηκωθούμε για ακόμα μια φορά. Ωραία, μη φοβηθείς το. Τον άνθρωπο, Λούλα μου, Μαριγούλα μου. Ωραίος ο θεριό και να είναι, λε 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 κουρπά. Ωρε και να μασάει τα σίδερα, Λούλα μου, ομορφούλα μου. Ωρε και να τα le 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 kurpa ore aide aide barba ya na kaki pu ine punto mari kaki sara kati ganizi me sto maerio ego tha su to pa και θα το παντρευτώ. Αχ, Γιαννάκη, πυρόκα, Αλκατελιά, ρημόκα. Τσέψε στη νύχτα, ναι, σιώνιζε, Ρούλα μου, Μαρούλα μου. Τσέψε στη νύχτα, ναι, σιώνιζε, Ρούλα μου, Μαρούλα μου. Έτσι τα βουνά μαρκώσαν τρια λα 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 τρια λα 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 τρια λα 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 λα. Και γιώνει μες στα αγκαλιά της, Ρούλα μου, Μαρούλα μου. Και γιώνει μες στα αγκαλιά της, Ρούλα μου, Μαρούλα μου. Κρύο την ενενώσα τρια λα 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 τρια λα 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 λ
και στο γυρό της θάλασσας, ρούλα μου, μαρούλα μου. Και στο γυρό της θάλασσας, ρούλα μου, μαρούλα μου. Να πάω να ορκιστούμε, τρία λα 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 λα, τρία λα 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 λα, τρία λα 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 λα. Ως πως η θάλασσα νερό, ρούλα μου, μαρούλα μου. Ως πως η θάλασσα νερό, ρούλα μου, μαρούλα μου. Να με ποχωριστούμε, τρία λα 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 λα, τρία λα 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 λα, τρία λα 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 λα, τρία λα 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 λα, τρία λα 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 λα, τρία λα 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 λα. Ευχαριστούμε. Μιχάλη μου, και πάλι έτσι σμίξατε δύο τραγούδια μεταξύ τους. Πρώτη φορά να το ακούω εγώ πρόσωπικά. Ο Θεόδουλος Καλλίνικος, ο μεγάλος Θεόδουλος Καλλίνικος, τη δεκαετία του 40 ήθελε να γράψει ένα τραγούδι, και δεκαετία του 50, του 50. Ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για τη γυναίκα του και να της το αφιερώσει, και πήραν την εισαγωγή από τον Μπάρπα Γιαννακάκη, που είναι μικρασιάτικο τραγούδι. Μάλιστα. Κατέφυγε δηλαδή στη Μικρά Ασία, πήραν την μια εισαγωγή και έφτιαξαν το τραγούδι «Λούλα μου, μαρούλα μου» που έχουμε σήμερα και τραγουδούμε. Το τραγούδι δεν υπήρχε, είναι δημιούργημα του Θεόδουλου Καλλίνικου. Του πρωτοψάλτη, μάλιστα. Να μας πει σκεύο μου. Βεβαίως. Τούτες όλες τις πληροφορίες που μας διάσεις, κύριε Μιχάλη μου, έχεις τις καταγεγραμμένες για να μπορούμε να τις έχουμε. Ναι, έχω τις και στο μυαλό μου, αλλά έχω τις και καταγραμμένες κάτω. Πρέπει να γίνει βιβλίο το πράγμα για να μάθουμε όλοι τις ιστορίες. Πολλά βιβλία που ετοιμάζεις, με φάσε σκεύο μου. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας παιχνίδι και είναι το εξής. Είσαστε έτοιμοι να παίξουμε? Βεβαίως. Ερμηνευτές που τραγούδησαν τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Μάλιστα. Το έχει στο τζεπάκι, κυρία. Ευκολάκι. Νάντια, ευκολάκι, και θα ξεκινήσουμε μαζί σου με την πρώτη κυρία. Ω, να θυκαλέξω. Δεν ξέρω τι θέλει. Ένα λεπτό. Έχω, κύριε Μιχάλη. Καλά, εδώ κάμε στην πιο εύκολη μεταξύ. Κύριε Μιχάλη. Έχω request. Τι θέλει? Έχει μου. Εξαιρετικούς εδώ καλλιτέχνες, αλλά έχω αδυναμία του Παπα Μιχάλη, δεν μπορώ να παίξουμε άλλο. Εντάξει, να πάμε στον Παπα Μιχάλη, ναι. Τι να κάνουμε, να σχολάσουμε χατήρι. Δημήτρης Παπα Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, και θέλουμε τραγούδι του. Θέλεις να σου πω εγώ τραγούδι? Ναι. Κάτω στον Πειραιά στα Καμίνια. Πολύ σωστά, αλλά σήμερα έχουμε ετοιμάσει την Τζαμάικα για σας. Βεβαίως. Ο Δημήτρης Παπα Μιχάλη τραγούδισε την Τζαμάικα. Προτού να την τραγουδήσει το 69 στην ταινία Το Λεβεντόπεδο, ναι. Προτού να το τραγουδήσει ο Γιάννης Καλαντζής το 70. Στη δουλειά φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μηνά, τρασίδια μακρινά ως την Τζαμάικα. Κοριτσάκι σαν το κρασάκι, βουλιά βουλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καμπυλιά. Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι, βουλιά βουλιά. Στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί έφτιαξα ένα σκαρί για το κατήρι σου. Σκάλισα στην κοινάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρι σου. Κι αρμενίζαμε στα μέλαγα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι στα καμπυλιά.
κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι με θυσμενάκι στα καμπιλιά. Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Παπαμιχαήλ, κυρίες και κύριοι, με βεβαιότητα είχε αυτό το τρίπτυχο της επιτυχίας κατά τον Ελίτη, το ταλέντο, την τόλμη και την τύχη. Κατάφερε να ξεχωρίσει στον κινηματογράφο γιατί είχε την άνεση να παίζει συνεχώς διαφορετικούς ρόλους. Στα μάτια του θεατή, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ταυτιζόταν απόλυτα με τον εκάστοτε ρόλο που ερμήνευε. Έτσι ήταν το Λεβεντόπεδο, το Παλικάρι, ο έντιμος άνθρωπος του Μόχθου, ο κύριος καθηγητής, ο γιατρός, το τεμπελόσκυλο. Απόδειξη του πόσο καλός ηθοποιός ήταν αποτελεί το γεγονός πως από το 1955 έως το 1996 ερμήνευε ασταμάτητα κινηματογραφικούς και θεατρικούς ρόλους. Δημήτρης Παπαμιχαήλ, λοιπόν, και μπράβο στην Άντια. Αν και δεν ήταν fair play. Το μπράβο δεν το κατάλαβα γιατί το είπες. Τέλος πάντων. Αφού επέλεξε, τον είπε. Επειδή ναι. Αγαπούσα. Λοιπόν, θα πάμε στην πρώτη κυρία. Ναι, βάλουμε, είναι τα δύσκολα. Έατε τώρα, πολλά δύσκολα. Δυσκολέψαμε σε πολλά. Θέλω να είμαι τίμιος σου. Πέμε ό,τι. Πέμε, ποια είναι. Όχι, να θυκαλέξει άλλη, είναι ο Χριστόδου. Όχι, θα μας τα χαλάσετε εμάς. Μαρινέλα. Φυσικά. Τεράστια. Η Μαρινέλα μας πει. Να σου πω 28 τραγούδια τη. Πέμε 28 τραγούδια προκαλώ. Γράφε. Γράφω. Σταλιά, σταλιά, ανοίξε πέτρα, τηλεφωνώ. Ποιο τηλέφωνο. Έχει έναν τηλέφωνο. Ποιο τηλέφωνο. Άντε καλέ. Πάρα πολύ ωραίο. Εμείναμε στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Τολμώ. Μπράβο. Καμιά δεκαπέντε αρκετά με το χατζί. Μάλιστα. Κλείσαμε τα 28. Ποιον έχουμε ετοιμάσει, Μιχάλη μου. Εκείνο που είπε πρώτο. Σταλιά, σταλιά και πάμε. Αποτελεί σημαντική εκπρόσωπο του λαϊκού τραγουδιού με εξαιρετική εκφραστική δυνατότητα. Τραγουδά επαγγελματικά από το 1956. Έχει κυκλοφορήσει πολλά προσωπικά άλπουμ, τα περισσότερα από τα οποία γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία. Το 2016 συμπλήρωσε 60 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική μουσική. Από πολλούς θεωρείται ως η σημαντικότερη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού. Την αγαπάμε, είναι η Μαρινέλα και έχει να δώσει πολλά ακόμη.
Ανοίξε πέτρα. Πώς θα πάμε με τα τραγούδια, Σταυρή μου? Μεγαλός. Αλήθεια? Και τραγουδά κιόλας. Πάμε στη δεύτερη κυρία. Ξέρω ποια είναι, αλλά δεν ξέρω ούτε και έναν τραγούδι της. Εντάξει, πέμα τουλάχιστον. Η Μελίνα Μερκούρη. Μελίνα Μερκούρη, πέμα συνάντια με έναν τραγούδι. Αγάπη που γίνεις δίκοπο μαχαίρι, τα παιδιά του Πειραιά. Και έχουμε για σας αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Φωτιές ανάβουνε μες στα δυο του μάτια, τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί, σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Μερκούρη, Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός, με αντιδικτατορική δράση, ηθοποιός βραβευμένη με πλήθος διεθνών βραβείων και παγκόσμιας ακτινοβολίας προσωπικότητα. Διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού, η μακροβιότερη στην Ελλάδα, τα έτη 1981-89 και 1993-94. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μου Σκεύο. Μεσαία κυρία. Βεβαίως. Δίκημο σχολείου. Δίκημο σχολείου, με πολύ σωστά. Και πας και ένα τραγούδι. Άνθρωποι μονάχοι. Ποιον άλλον. Αυτό που σου σφύριξαν. Το γελεκάκι μου φοράς. Το ξενυχτήσα στην πόρτα σου. Bye bye. Bye bye και έχουμε ετοιμάσει το bye bye για σας. Σβήσανε, οι πόρτες κλείσανε, η νύχτα έπεσε πολύ βαριά. Κάτι με πνίγει που έχεις φύγει σε άλλα μέρη σαν τα πουλιά. Bye 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 b
από τις πρώτες ερμηνεύτριες που τραγούδησα σε μποάτ, κάνοντας τις κυριότερες εμφανίσεις στο Ζυγό και στο Zoom, της Πλάκας στο πλευρό του Δήμου Μούτσι στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Στη διάρκεια της αδιαδρομίας της είχε δώσει συναυλίες, ενώ εμφανίστηκε και στις βασιλικές αυλές της Ελλάδας, της Περσίας και της Ιορδανίας. Λοιπόν, τον επόμενο κύριο μας τον είπε Νινάντια και τελευταία Σούλα Χενάντια μου ή... Όχι, δεν την ξέρω την κύρια. Είναι Αλέκα Μαβίλη, ήταν και συνάδελφος, αν δεν κάνω λάθος. Να μας βοηθήσει. Ήταν από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης. Αν ήταν τραγουδίστρια, γι' αυτόν εμπερδευτήκα. Αλέκα Μαβίλη, τραγουδούσε κιόλας όμως. Τι? Πες μας, Μιχάλη, με έναν τραγούδι. Πρέπει να πούμε ότι το βρέχει πάλι απόψε. Άκουσαμε ερώτηση. Τραγούδησε το η Αλέκα Μαβίλη πρωτού να το τραγουδήσει ο Πουλόπουλος στην ταινία «Η Μαρκησία» το 1966. Μάλιστα, πάμε να το απολαύσουμε. Βρέχει πάλι απόψε στα δρομάκια τα φτωχά, κι όμως τη δική σου τη γωνιά είναι ζεστά. Έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Βρέχει πάλι απόψε στη μικρή τη γειτονιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχει το στήθος της αγάπης τη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά. Σαν άστρο στη μικρή σου την αυλή, κι ήσουν για τα αγόρια μια ολογλύκια πληγή. Τώρα το σκοτάδι πέφτει αργά στη γειτονιά, έχεις λησμονήσει την αγάπη την παλιά. Κάποιος περνάει από το σπίτι σου μπροστά, στέκει και κλαίει στη γωνιά. Έχεις το στήθος της αγάπης στη φωτιά, στα χείλη του την παγωνιά. Αλέκα Μαβίλη, λοιπόν, από τις πρώτες παρουσιάστρες της ελληνικής τηλεόρασης, χάραξε λαμπρή πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο, αφήνοντας το στίγμα της. Η 20χρονη πορεία της Ξανθιάς Καλονής από την Έμβια σημαδεύτηκε από σημαντικές εμφανίσεις της ΜΠΟΑΤ, της Πλάκα, στο θέατρο και τη δισκογραφία, ερμηνεύοντας τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών, όπως Ιξαρχάκος, Σπανός, Πλέσας, Κουγιουντζής και Γλέζος. Έχουμε μια παραγγελιά, κύριε Χριστόδουλε. Βεβαίως. Ποιον τραγούδι? Πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και από μια αναγαπημένη σου ερμηνευτρία. Ναι, ναι, ναι. Με τη Έλενα είναι μια σχέση. Δεν θα μπορούσε να έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Έλενα Ανδρέου χωρίς Χριστόδουλο. Χριστόδουλο. Σε τσι τραγούδι, δεν το ξέρω. Θα ακούσουμε το «Άνθρωποι Μονάχοι». Είναι αγαπημένο μου γιατί έχω κάνει έναν ντοκιμαντέρ για τη φτώχεια της Κύπρου μέσα στα σκοτεινά μονοπάτια, όταν γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Και είχα βάλει σαν χάλι να πω πίσω αυτό το τραγούδι. Και εντάξει, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Έτσι, κάθε φορά που το θυμάμαι, που το ακούω. Έρχονται στη μνήμη σου αυτές τις στιγμές. Μάλιστα. Λοιπόν, Έλενα Ανδρέου έρχεται. Είναι η παραγγελία του Χριστόδουλου. Δεν μπορούμε να του χαλάσουμε χατήρι. Πιάνουμε σας λίγο εξαπρόπτω, αλλά είναι αγαπημένο τραγούδι. Κύριε Καρβέλα, το ξέρεις απ' έξω. Πάμε να το απολαύσουμε λοιπόν. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω αδειός κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος. Σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα που απλώνει κι αυτή η σκύφτη βουβή και μόνη. Σαν το ξεχασμένο στάχι, άνθρωποι μοναχοί. Σαν ξοκλήσια ερημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, σαν και σένα, σαν και μένα. Ένα τεράστιο τραγούδι, μια τεράστια ερμηνεία από την Έλενα Ανδρέου. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, Έλενα μου, που μας χαρίζεις τέτοιες ερμηνείες. Μας κατασυγκίνησες όλους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Την εκπομπή στηρίζουν τα Ινοποιεία Καμαντέρενα, τα Αρτοποιεία Θυμονιά, Υπεραγορές Ιωαννίδη, το Πέρικ Νερό Αγρού και τα Αλλαντικά του Δασκάλου. Ευχαριστούμε τους δωροθέτες μας. Την εταιρεία Motor Warehouse για την παραχώρηση της Λαμπρέτας, την εταιρεία Αντώνης Refiner για τα Κωνσταντινάτα, την εταιρεία Ευαγγελισμός για την παραχώρηση του πιάνου, το ξενοδοχείο Σεν Ράφαελ και Μαρίνα στη Λεμεσό και το Car Care Car Wash. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Του καπετάν
τρέχοντα σκουρά σου τα μαλλιά. Επιστρέψαμε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά και ακολουθεί έναν πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Μέχρι να ετοιμαστεί ο Εύρος, θα πάω στην Αργυρούλα μας, η οποία θα μας πει τι εστί έρωτας. Ενώπως των λεμονανθών πανθίζει και επικρίζει. Αμάνα κοναμποτιστή, παντού μου σκομυρίζει. Μες στους χειμώνες ο φτωχός, κάποτε μαρανίσκει. Μα βάλει πείσμαν και ανθεί, στους κλόνους νεφανίσκει. Γι' αυτόν να τον ποτίζετε, λίπασμα να του θκιάτε. Κι όσο ριζώνει πιο βαθιά, βάρτε τον μέσα στην καρκιάν και να τον αγαπάτε. Τούτον εστί ο έρωτας. Αυτόν εστί έρωτας, λοιπόν. Και τη διαφορά του έρωτα με την αγάπη, προσπαθήσαμε πολύ να την εξηγήσουν, Χριστόδουλη, αλλά υπάρχει μια διαφορά στον έρωτα και στην αγάπη. Ποια είναι? Εντάξει, μπορώ να πω ότι είναι η αγάπη. Κάτι το οποίο έχω διαβάσει πριν αρκετά χρόνια και μου έχει μείνει η πάντα και το θεωρώ ότι είναι μέσα σε αυτήν την πρόταση περιέχει τα πάντα. Είναι η πείνα ή η δίψα σε πιο μόνιμη βάση. Αυτό είναι η αγάπη. Ποιος το έχει πει? Δεν θυμάμαι. Φιλόσοφος ο Χριστόδουλος. Φιλόσοφος. Φιλοσόφησε την αγάπη. Και το επόμενο τραγούδι εμπερικλεί όλα όσα σημαίνει αγάπη. Πες μας, Μιχάλη. Η διαφορά της αγάπης που του έρωτα είναι η εξής. Η αγάπη είναι 5 γράμματα, ο έρωτας είναι 6. Τίποτε άλλο. Και θέλω να πω ακόμα κάτι. Δικό σου. Ναι. Γράψτε το, α. Για την αγάπη είναι να πω που έχω φωτιά και φταίνω. Ναι. Μόνο 5 γράμματα και όμως δεν την μαθαίνω. Πολλά σπουδαία. Πάντα έφη. Μιχάλης Χατζή, Μιχάλη, διαφορά με την αγάπη. Και θα πάμε στον Εύρο μας να τραγουδήσει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Όλα σ' αγαπάνε. Το πρόσωπό μου στον καθρέφτη με κοιτά κι αφού δεν κλαίω πώς μπορεί αυτό και κλαίει κι αν τα μάτια μου μα είναι αυτά στεγνά δεν του μιλάω μα για σένα ναι μου λέει. Σ' αγαπάνε τόσο δυνατά. Έφυγες και κάνω πράγματα τρελά. Όπως αγαπώ μες στις παρεστήσεις μ' άφησες να ζω πόσο σ' αγαπώ. Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Και εσύ με κρατήσες γλυκά και μου πες το φίλι σου μυρίζει ιδιώσμο, μυρίζει ιδιώσμο. Κάποιο βράδυ σου είχα πει
πως θέλω να πετάξω σαν πουλί πάνω από τον κόσμο. Πες ζωγραφίσες φτερά σε ένα λευκό χάρτη και μου πες φως μου, μη φύγεις φως μου. Βοήθεια έχω. Και μείνα εδώ να μην σου λείψει τίποτα. Έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα. Έμεινα εδώ να μην μαραθείς και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα. Έχω μείνει εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα. Έμεινα εδώ να μην μαραθεί. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μου δίνεις την ευκαιρία να πω ένα πράγμα μόνο. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι εκ μέρους νομίζω όλων των μουσικών που είναι παντρεμένοι, όσες γυναίκες είναι παντρεμένες με τραγουδιστή ή μουσικό, είναι ηρωίδες. Γι' αυτό τις αφιερώνω. Είναι ηρωίδες και είναι ο πρώτος Άγιος Βαλεντίνος που θα κάμετε μαζί με τις γυναίκες σας λόγω του κορονοϊού. Του έχει γεγονός, α. Είναι αλήθεια εδώ. Αν και όπως το βλέπω το πράγμα τώρα, πέρασε ημέρα. Εντάξει, εσύ είσαι η εξαίρεση. Νομίζω μοναδικός. Ναι, συγχωρέσεις σήμερα επειδή αφιερώσαμε και τραγούδι. Ο μοναδικός στον κόσμο. Θέλω να πω ότι επίσης εμφανίζομαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή διπλό μεσημέρι. Την αυλή του σπιθιού σου. Μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν. Να το διακομωδήσουμε, γιατί η κατάσταση, παιδιά, είναι τραγική, είναι γεγονός. Είμαστε κοντά στο να επανέλθουμε με προσοχή. Λέμε τώρα, δεν ξέρουμε. Να προσέχουμε να φοράμε τις μάσκες μας. Νάντια μου. Η αλήθεια, Άντρη μου, εγώ είμαι από τους τυχερούς ηθοποιούς φέτος μας, από την όλη την κατάσταση που ζούμε, που σε λίγες μέρες βγαίνω πρεμιέρα στο Fox στις 19 του μήνα. Θέλω να καλέσω όλον τον κόσμο να έρθει. Ας έρθουν 50-50, αφού τόσο δικαιωμάστε. Σε κρίσιμη κατάσταση του Αντώνη Γεωργίου σε σκηνοθεσία Εμιλίου Χαραλαμπίδη. Είμαστε σε κρίσιμη κατάσταση, αυτό είναι γεγονός. Και στο έργο. Άκρος επίκαιρον το έργο. Είναι 19 όντως. Του μήνα λοιπόν, πρεμιέρα. Διαδραματίζεται έξω από μια εντατική, είναι άκρος επίκαιρο. Μάλιστα. Ναι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει. Και ας μείνει κρίσιμη κατάσταση μόνο στον τίτλο του θεάτρου. Θεατρικά. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τα δώρα μας. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι έχουμε τη λαμπρέτα μας, ένα σκούτερ αξίας 3.800 ευρώ, το οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε παίρνοντας τηλέφωνο στο 932-202 και κάθε μήνα ένας τυχερός από εσάς μπαίνει στην κλήρωση για μια περιποίηση αυτοκινήτου, Car Valentine αξίας 150 ευρώ από το Care Car και επιπλέον κάθε εβδομάδα διεκδικείται μια περιποίηση σώματος από το Donna Laser Beauty Center αξίας 150 ευρώ. Και έφτασε η ώρα να συμπληρώσουμε το δύστιχο μας. Είμαστε έτοιμοι! Λοιπόν, η πρώτη ομάδα έχει ως εξής. Παγκρίστην έπαιρνα φωθιάν που τον πολύγκαμόν της και αγκρίσα μου την τζέκλαψα και γίνει μια πλημμύρα. Πάμε, Αργυρούλα. Παγκρίστην έπαιρνα φωθιάν που τον πολυγκαμόν του. Έτσι έκαμνα του καμώματα, να ζούθκια και απώματα, να σβήσω τον θύμο του, να σβήσω τον θύμο Αγκρίσα μου την τζέκλαψα και γίνει μια πλημμύρα, και γίνει μια πλημμύρα. Μα φωνές συγκινηθήκαν,
έφυγε και μ' αρνηθήκε, μα έφα κομπακύρα, μα έφα κομπακύρα. Άγκρισα μου την και κλάψα και γίνει μια πλημμύρα. Έτσι που το καγρί μου εγώ εκοντέψα να εκράγω που σεν κι άλλο μνηστήρα, που σεν κι άλλο μνηστήρα. Πέτρο, μάστρε του τσατίσματος, πέμα στα πρωτότυπα. Είναι πάλι του Χρήστου του Τσίσου που είπαμε και προηγουμένως. Μάλιστα. Παγκρίς την έπαιρνα φωτιά που τον πολύν καμόν της. Τους τόπους και χάλασα και πήγα και βρα θάλασσα και κάτσα στο γυρόν της και ως θάλασσα που βρέθετουν να μπω μεσάνε δέχετουν γιατί μπορεί να καίτουν και τσίνει στο νερό της. Αγκρίσα μου την τσέκλαψα και γίνει μια πλημμύρα και κατεβήκαν ποταμί τα πλάσματα και πήραν. Και να η μέμπανα της που μητά μου να μερώσει ήταν να πάει με σαρκά μπλέοντας το βαρώσει. Πάρα πολύ ωραία, σπουδαία θα λέγαμε, Μιχάλη μου, από τα ωραιότερα που έχουμε ακούσει. Είναι από τα βραβευμένα στους κατακλυσμούς. Και επειδή βραβευμένα και τα πουρέκια του Τσίσου του νεότερου, να κεράσουμε τους καλεσμένους μας, είναι από τη Θημονιά. Η Νάτια έχει πολύ νόρα που τα βλέπει έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι έπιπλον, κύριε Σταυρή. Ευχαριστούμε, όπως λέει και εσύ, να σε κεράσουμε. Εγώ έκρινα το ήδη. Έκλεψες μας τις. Έκλεψα το λοιπόν. Κεραστείτε όλοι, σκεύω μου. Εγκρίνετε, έτσι. Έπιπλον, είπε ο Σταυρής. Μπράβο, κύριε Τσίσο, μπράβο στη Θημονιά και τους ευχαριστούμε που στηρίζουν την παραδοσιακή βραδιά. Η Έλενα Ανδρέου έχει πάρει τη θέση της και θα μας πει πώς γίνεται. Πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει, αφού έχεις φύγει τόσο καιρό. Πάντα να βρίσκεσαι στο άδειο σπίτι, να μ' αγκαλιάζεις και να σε φιλώ. Πες μου πώς γίνεται, τρελή και λοπαρμένη με σένα. Αφού έχεις φύγει, να λες ακόμα πως μ' αγαπάς και να σου δίνεται να σε τυλίγει αυτό το σώμα που δεν το πονάς. Πες μου πως γίνεται. Φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Γεια σου, Λιώτη.
περισσότερο μου λείπεις. Τη νύχτα σ' αγαπάω πιο πολύ. Την ώρα που σε θέλω εδώ να μείνεις. Εσύ πετάς, φεύγεις σαν πουλί. Η νύχτα θέλει έρωτα και πράγματα φανερώτα. Έλα κοντά μου, έλα μείνω στο πρωί. Παράτα τα μπερδέματα, δεν λέει νύχτα ψέματα. Πάρε μ' απόψε με ένα χάδι τη ζωή. Τις μου μαζεύω το πρωί. Την ώρα αυτή που διαφάνει κι ωραίοι. Μοιάζουμε σαν δυο μικροί θεοί. Η νύχτα θέλει έρωτα και πράγματα φανερώτα. Έλα κοντά μου, έλα μείνω στο πρωί. Ψέματα. Πάρε μ' απόψε με ένα χάδι τη ζωή. Για σπάνω. Η νύχτα θέλει Φλεβάρι, είμαστε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά και από τον έρωτα θα πάμε στους καυγάδες, γιατί στον έρωτα αν υπάρχει και καυγάς, εντάξει, αν είσαστε ερωτευμένοι, είσαστε αγαπημένοι φίλοι όμως, αλλά για το χατήριν της παραδοσιακής βραδιάς θα βάλετε τα μανίτσια πάνω και θα κάνουμε το τσάτισμα. Θα μαλλώσουμε γυαλό μας. Να μαλλώσετε γυαλό μας, πάμε! Φεβράρι 14, εν της αγάπης μέρα, εν της αγάπης μέρα. Κρουζούσιν καμπόσες καρκές με τις δίκες μου, όμορ και τσέχω το γιαμανιέ, ραν τσέχω το γιαμανιέρα. Αρκέψε σαν που σου βάλα νεύτη, σαν που σου βάλα νεύτη. Μα φαίνεται πως έσω σου όταν έχεις καθρέφτη, όταν έχεις καθρέφτη. Οι πολλές λαλό που να σου μείνω. Σε ούλα έχεις εμμονές, μάχιδα με τρεις καλώνες. Πόψε για να σε κρίνουν, πόψε για να σε κρίνουν. Μουσική
ξεχάσεις και να με νευριάσεις. Με διχά παρεξηγήσει και πλαστική εχείριση να κάνεις έθασα σεις να κάνεις έθασα σεις. Και πλαστικούς διάσημους χειρουργούς να σου φέρουν. Να σάζουν τη μουτσούνα σου, θα τα καταφέρουν, θα τα καταφέρουν. Έχεις μούτρα και μιλάς, έχεις κόμμα μουτσούνα. Πιένε δε με στο γυαλί, είσαι χωρίς υπερβολή, όπως τη μάη μου, να νο, όπως τη μάη μου, να. Σε σε μαύρο χαλί. Τούτη μου τσούνα εζαβή, αν θέλει ρωτά το Σάβιν Καρβελάν και Μιχαλήν Καρβελάν και Μιχαλή. Ξέρουν το πως έχω γοητεία. Έτσι έχω το για καμάρι μου που γίνει και για χάρη μου ο πόλεμος στην Τρί, αν ο πόλεμος στην Τρία. Μας ερώτησετε βρυχτός, εθέν να μείνω. Ένας ενώ αλέντελον κι ο άλλος Βαλεντίνο, κι ο άλλος Βαλεντίνο. Θόρισε και η άντρη ματσιά με απορριμμένη. Ποιος εμπούσε δασκάλεψε ένα άλλος Παρίς που κλέψε φίλε μου την Ελένη, φίλε μου την Ελένη. Στην άντριν ησυχήν και νεσί απορία. Εξαίριες ένα δέρνησε και η κουτσή Μαρία, και η κουτσή Μαρία. Γράψες τις σημειώσεις σου τώρα του τηλεφώνου. Θα σου το πω έτσι όμα, ένα σε δερνή παγιό μαν κι άντριος του χρόνου, κι άντριος του χρόνου. Τσάτο έγιο να με θωρείς με δέος.
δεν υπάρχει σύγκριση. Άντρη μου, πέτουτο κι εσύ πως είμαι πιο ωραίος, πως είμαι πιο ωραίος. Έτσι αργυρούλα θα σου πει πως είσαι του κλάμα του, πως είσαι του κλάμα του. Πάρε τα με ευκάλλη σχολή στου Μουσκόβια τη σχολή γράφτου του τσάτισμα του γράφτου του τσάτισμα του. Εθώρω την αργυρούλα μας που με τις ομορκές της, που με τις ομορκές της. Χρώμα κοτσινό, μα δίπλα από έναν όξινο πέφτουν οι μέτοχες στις, πέφτουν οι μέτοχες στις. Ένα καμετέ ανακοχήν και με μπολό αρκείτε. Τούτος εμπούν ο όρος σας, αφού με δικηγόρος σας, να συμφιλιωθείτε, να συμφιλιωθείτε. Μπράβο σου, Αργυρούλα μας. Και μπράβο. Σήμερα το διαιτητή είναι καμέν τον Αργυρούλα. Φορεί και τα κότσινα, ζεύκαλαν τους κότσινη κάρτα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, θα πάμε την περιδιάβασή μας στα χωριά του τόπου μας και ξεκινάμε... Γεμάτα αγάπη. Ποιο είναι το πρώτο χωρικό μου να πεις? Γεμάτα, όλα τα χωρικά που έγραψα είναι γεμάτα αγάπη σήμερα. Μόνο έχει... αγάπη, λαλή και είναι... ομοναστός. Ναι. Τύπος. Πάμε. Ως τον Άη Δημητριανόν ο έρωτας χορεύκει, ο έρωτας χορεύκει. Ο μας την αξίλου τσελεθκιό, εφτά καρκές παιδεύκει, εφτά καρκές παιδεύκει. Ω, στο Λούβαρα ανελούβησα, αθούς για την αγάπη, αθούς για την αγάπη. Ω, εις την ακρούντα νεκρούσα, καρκιάνι στο ζυνάπι, καρκιάνι στο ζυνάπι. Ω, στον κόρνον ύβρα ζάχαρης, και στη μελίνη μέλια, και στη μελίνη μέλια. Ω, μας τον ασκάν ασκήτεψα, σε δόμε τσε αμπέλια, σε δόμε τσε αμπέλια. Στην άλασσα, εθάλασσα, ο έρωτας για σένα, ο έρωτας για σένα. Ω, πέρα παιδί, επέρασα, χρόνια πεθυμισμένα, χρόνια πεθυμισμένα. Καρκιάνο πως τον ήλιο, καρκιάνο πως τον ήλιο. Όν και ζήσαμε τον έρωτα, στα σπήλια μες στο σπήλιο, στα σπήλια μες στο σπήλιο. Εκόψαμε ένα αρκετά χιλιόμετρα και σήμερα θα πάω στον Χριστόδουλο μας. Αποτυπώματα κάθε Παρασκευή στις 11 στο ΡΙΚ.
Κάθε δεύτερη Παρασκευή. Κάθε δεύτερη Παρασκευή, μάλιστα. Επειδή είναι έρευνες, πρέπει να έχουμε 15 μέρες μπροστά μα να τις ερευνούμε καλύτερα. Είναι αποτυπώματα. Βασικά είναι συνέχεια το σκοτεινό μονοπατιών. Είναι διάφορες στιγμές της ιστορίας του τόπου που υπάρχει ακόμα μυστήριο, θα το έλεγα. Είναι το σλόγαν και της εκπομπής, αν θέλεις το τρίπτυχο, ερευνούμε, ανακαλύπτουμε, αποκαλύπτουμε, και αυτή είναι η φιλοσοφία της εκπομπής. Ποια είναι έτσι η εκπομπή που έχεις αποθυμένο και θα θέλεις να κάνεις? Ποια είναι η θεματολογία που δεν έχεις αγγίξει και θα θέλεις πολύ να το κάνεις? Έχει πάρα πολλά πρώτη μαμόντα από στον αέρα. Α, μάλιστα. Ναι. Θα τα δούμε στην οθόνη. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε και ραδιοφωνικά ότι 4 με 6 και μου χρωστάς μια επίσκεψη. Θα έρθω. Ναι. Απογευματινός καφέ στο τρίτο. Και με ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ο κόσμος την έχει ανεβάσει στην πρώτη θέση της ακροματικότητας. Μαζί με την αγαπημένη μου την Αθηνά την Βιολάρη. 4 με 6, Δευτέρα με Πέμπτη. Μάλιστα. Κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Και θα πάω στο σταυρί μας επιπλογκουρμεδιές. Κάθε Σαββάτο. Κάθε Σάββατο στις 6 και 10 στο Μέγα TV. Αγκάλιασαν ο κόσμος στην εκπομπή. Να πω και εγώ ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που παίρνω των τελευταίων καιρών. Όχι μόνο η εκπομπή, γενικά όλα τα activities και ό,τι προσπαθώ να κάνω με την ομάδα. Έχεις και κανάλι στο YouTube? Έχω κανάλι στο YouTube και κάποια χορηγικά βίντεο που κάνουμε στα social media, αφού τώρα είναι όλα κλειστά. Μόνο για να μπορούμε να κινηθούμε. Και τώρα στο Όντμαρκετ στη Λάρνακα, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, το φαγητό του Σταυρί είναι on. Περιμένω να φάω τζίντον μπέρκερ, ρε, Σταυρί. Για την ώρα take away delivery μέχρι να ανοίξει η γάσταση. Μάλιστα. Άνοιξε μας την όρεξη να... μας. Έρχονται στη μνήμη, στην σκέψη μου οι φωτογραφίες που ανεβάζεις. Εντάξει, πρέπει να δουλέψουμε και εμείς λίγο να δείξουμε τη δουλειά μου. Να δουλέψεις, να μας πασχύνει και εμάς που τρώμε. Κι εγώ μαζί σας, κι εγώ μαζί. Εσύ εμπασχυνίσκεις με τίποτε. Λοιπόν, θα πάω και στο σκεύο μας. Έχεις κάποια σχέση με τον Λεόντιο? Να πω, εγώ είμαι στο σατυρικό, στο σατυρική εκπομπή του ραδιού. Στο ΡΙΚ. Στο τρίτο. Ναι, στο πρώτο. Μάλιστα. Στο ψητό της Κυριακής, mm-hmm. Ραδιοσκηνοθεσία Νάντια Χαρλάμος και Ζωή Κυπριανού. Και να πω ότι ο Λεόντιος, το ακορτεόν της παραγωγής εδώ, είναι ο μαέστρος μας. Μάλιστα. Αυτή την εκπομπή και εκμάθηση των τραγουδιών. Γιατί δεν έχει... Από το 1986. Εγώ, ο Λεόντι μου, ήμουν ενός χρόνου το 86. Από το 1986 αξίζει χειροκρότημα στο Λεόντιο μας. Και να πούμε ότι δεν υπάρχει σπίτι στην Κυπριακή, στην Κύπρο μας, που να μην τρώει ψητών την Κυριακή. Γι' αυτόν και η ονομασία της εκπομπής. Κάνουμε και τα θεατρικά στο Ράδιο Πρώτον και τα σκέτς που είναι ανεξάρτητα από το ψητό της Κυριακής. Σε ένα μήνα ξεκινώ και πρόβες μαζί με το Σαντηρικό Θέατρο. Μάλιστα. Οι άλλες μας δουλειές ακυρωθήκαν. Προς το παρόν, ώσπου να πάει στο Σαντηρικό, κάνω opening στη βεράντα του Εύρου. Αυτά είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν απόψε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Νάντια Χαραλάμπου, σε ευχαριστούμε θερμά. Μπαίνει στην Πεθερά, αν έχουμε. Έχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτές τις πληροφορίες. Ναι, μπαίνω. Οπότε θα με δείξει. Νομίζω ότι θα είναι σύντομα. Να με να γίνει η Πεθερά, θα είσαστε φίλες, θα είσαστε σε κόντρα. Δεν έχω ακόμα μαζί τι σκηνέ. Μπαίνω μαζί με μία αγαπημένη φίλη συνάδελφων, την Ελένα Αντιχριστοφή, σε ένα δίδυμο, που ελπίζουμε έτσι είναι αναχτύπητο. Και θα αγαπηθεί από τον κόσμο, αν είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχαριστήσω τον Χριστόδουλο μας, τον Σταυρί, το σκεύο μας. Κάθε επιτυχία σας. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Νιώθω ότι ευκήκα έξω. Επειδή έχει πολλού μήνε αυτό. Όλοι αυτό μας λένε, η αλήθεια είναι. Να σου φέρουμε τον λογαριασμό, λέει ο Γαλήνη. Θα πληρώσει. Εντάξει, Νίκο. Λοιπόν, για να υπάρχει η παραδοσιακή βραδιά, κάποιοι τη στηρίζουν και είναι η χορηγή μας, Μιχάλη μου. Αγάπη μου, έλα να αγκαλιαστούμε. Κράσι της Καμαντέρνας, φέρε τώρα να πιούμε. Το πέρι των ερώντα γρουπίνω με την κοκόνα, διότι σήκωσε φιλιά και κόμμα θέλει αλώνα. Μες του Ιωαννίδη είμαστε υπεραγορές του. Μπαίνω δικός μου έρωτας κι είναι με τις χαρές του. Ο και το γαλαντού πουλιού έσω της εγκουάλου και λάλε μου αγάπη μου αλλαντικά δασκάλου. Λαλή μου η πουρέκα μου που έγλυκες για μέλη, τ' Αντώνη του Ριφάινερ Κωνσταντινά τα θέλει. Με τη λεγνή μου μάιρκαν έγκαμνουμε, διότι τρώμε στους φούρνους τη μονιά που έχουν κουζίνα πρώτη.
Λοιπόν, ευχαριστήσω τον Εύρο Αντωνίου που ήταν απόψε εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Αυτή η εκπληκτική φωνή. Ευχόμαστε να ανοίξουν τα κέντρα διασκέδασης, να έρθουμε να σας απολαύσουμε. Έλενα Ανδρέου, φυσικά, το κορίτσι μας, η φωνάρα μας, η ψυχή μας. Έλενα, μου σε ευχαριστούμε πολλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στην παραδοσιακή βραδιά. Να ευχαριστήσουμε φυσικά τους μουσικούς μας, τον Ανδρέα Γκαρβέλα στο πιάνο, τον Λεόντιο μας, τον Σάβα μας, το Ξενάκι μας και τον Μιχάλη, τον Χατζή Μιχάλη φυσικά. Τον να Εύρο... ευχαριστήσω. Ευχαρίστησα τον Εύρο. Να ευχαριστήσω την Αργυρούλα μας, τον αγαπημένο μας Μουσκοβία και τον Παρίν τον Κλειρίδη που ήταν απόψε εδώ οι λαϊκοί μας φοιτητές, η καρδιά της παραδοσιακής βραδιάς. Και θα χτυπήσουμε ξανά την καρδιά της παραδοσιακής βραδιάς την ερχόμενη Κυριακή στις 9.30. Για την ώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό βράδυ, γεια σας! Τα καράσω κορκα γύρισα, να βρω γλυκή στα φίλη. Έλα, 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 να βρω γλυκή στα φίλη. Μα εν ύβρα γλυκότερον από τα δυο σου σύλλη. Μα εν ύβρα γλυκότερον από τα δυο σου σύλλη. Σαν της μουζούρας το φιλί ας με γυρεύτουν αύρο. Έλα, έλα, έλα ας με γυρεύτουν αύρο. Ενώ πως την κουμάνταρκαν του σταφύλιου του μαύρου. Ενώ πως την κουμάνταρκαν του σταφύλιου του μαύρου. Τα χείλη σου τα κότσινα θέλω να τα φιλήσω. Έλα, έλα, έλα θέλω να τα φιλήσω. Μαστάσου στην πολύ γράση, φοούμε με μεθύσω. Μαστάσου στην πολύ γράση, φοούμε με μεθύσω. Κρασί να πιο θυμούμεσαι, κρασί και καρτερώσε. Έλα, 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 κρασί και καρτερώσε. Σιβάναν κι αγκαλιάζωσε, κουμάνταρκα φιλώσε. Σιβάναν κι αγκαλιάζωσε, κουμάνταρκα φιλώσε.